Την Κυριακή, να πούμε ότι είναι οι εκλογές, μπαίνουμε και πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, τα θέματα που κι εσείς βάζετε σε προτεραιότητα, κύριε Ξένε, γιατί νομίζω ότι μέχρι να φτάσει αυτή η μέρα δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Πάντως τα πράγματα εξελίσσονται διαρκώς και δεν πάνε και προς το καλό. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Εμείς προσπαθήσαμε από το βράδυ των εκλογών της 21ης Μαΐου να κάνουμε πιο ξεκάθαρο το πρόγραμμά μας και τις προτεραιότητες. Δυστυχώς, θα πω για ακόμη μία φορά, η επικαιρότητα στην πατρίδα μας δεν μπορεί να μας αφήσει να επικεντρωθούμε αμιγώς στα πολιτικά ζητήματα, καθώς από τη μία πλευρά μια ανίποτη ανθρώπινη τραγωδία νότια των Στροφάδων και δυτικά της Πύλου, από την άλλη ο θάνατος ακόμη μια νέα κοπέλας, ακόμη μια γυναικοκτονία που φαίνεται να απασχολεί την πατρίδα μας. Και επίσης το τρίτο θέμα, το οποίο κερδίζει το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν όλο αυτόν τον καιρό για μια χρονιά τουριστική που δεν θα είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, ετούτης, φτάνοντας στις 21 Ιουνίου, ενώ οι αφίξεις στη Ζάκυνθο φαίνεται να μην παρουσιάζουν ισχυρές διαφοροποιήσεις από τα προηγούμενα χρόνια, εν τούτης το ταμείο των επιχειρήσεων είναι μείον και το κυρίαρχο αίσθημα εδώ είναι ο προβληματισμός. Μ' αρέσει που ανοίγεται αυτό το θέμα, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο της Ιθάκης. Ο κύριος Στανίτσας μας έλεγε ότι ανεβάσανε πάρα πολύ τον πύχη οι επιχειρηματίες και απογοητεύτηκαν. Τι παρατηρείτε κι εσείς? Θα σας πω, κυρία Σπυροπούλου, τι συνέβη στη Ζάκυνθο. Ναι. Εμείς ζητήσαμε από τον Ιανουάριο και μέχρι περίπου και το διάστημα πριν τις εκλογές μία απίστευτη εφορία μέσα από δηλώσεις, μέσα από δημοσιεύματα, από στατιστικές. Μία εφορία που μάλλον προέκυπτε, για να μην σκεφτώ τίποτα άλλο, από το ρυθμό των προκρατήσεων για τη φετινή χρονιά, με αποτέλεσμα από την Πρωτομαγιά και λίγες μέρες μετά να ετοιμαστούν σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ζακύνθου τα μαγαζιά, να προσλάβουν προσωπικό, η αλήθεια είναι, με μεγαλύτερα ημερομίσθια και μισθούς από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας να προγραμματίσουν επενδύσεις, επεκτάσεις, ανεγέρσεις πολιτικών κατοικιών, πολυτελών κατοικιών, αγορές κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά τις πρώτες μέρες είδαμε ότι αυτός ο ρυθμός των προκρατήσεων δεν είχε καμία σχέση με αυτό που σταδιακά βλέπαμε. Και ενώ θεωρήσαμε ότι είτε ο καιρός, είτε η δική μας η ανυπομονησία έδινα μια λάθος εικόνα, σήμερα φτάνοντας στις 21 Ιουνίου και γυρνώντας όλο το νησί, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μας από άκρη σ' άκρη, η εικόνα που αντικρίζουμε είναι μια εικόνα απογοήτευσης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι από τη μια πλευρά η μεγάλη αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια, δεύτερο το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια στην Ελλάδα έχουν μετατρέψει το πακέτο προσφορών που υπήρχε για τα μεσαία και χαμηλότερα ευρωπαϊκά στρώματα στα οποία απευθύνεται τουλάχιστον το δικό μας το νησί, η Ζάκυνθος να βγαίνει σε ακριβώς προορισμός. Ταυτόχρονα, τα θέματα με το Airbnb, με το all-inclusive διακοπές, συν το θέμα το πάγιο τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια με τις ελλείψεις στο προσωπικό, φαίνεται να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και ο Θεός να βάλει το χέρι του οι επόμενες ημέρες, κάτι που το ευχόμαστε όλοι ανεξάρτητα πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης, γιατί ζουν τα νησιά μας από τον τουρισμό, να βοηθήσει να αλλάξει η εικόνα, γιατί φοβάμαι ότι φέτος θα έχουμε ένα πρώτο δυνατό τράνταγμα στο τουριστικό προϊόν, τουλάχιστον στο δικό μας το νησί που έχω εικόνα. Η αλήθεια είναι αυτή, και όχι μόνο για το νησί της Ζακύνθου. Η αλήθεια είναι αυτή και για άλλες περιοχές που δεν είναι και νησιά, και στην Πελοπόννησο βλέπουμε δηλαδή, όπως είμαι, η Μεσσηνία, η Καλαμάτα, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί και επηρεάζει τους πάντες. Βλέπουμε δηλαδή ότι θα επηρεάσει και τον τουρισμό. Τώρα,
Επειδή το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και φαντάζομαι ότι το αισθάνεστε κι εσείς, είσαστε υποψήφιος βουλευτής ακίνητου με τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε και μάλιστα τώρα, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες, και μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που νομίζω ότι κάπως σας δυσαρέστησε και λίγο αυτό, αυτή η μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετά μεγάλη. Κοιτάξτε, αυτό το αποτέλεσμα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το περίμενε κανείς. Ναι. Όχι μόνο στο δικό μας χώρο, νομίζω ότι ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε το βράδυ των εκλογών, ούτε και εκεί το περιμένανε. Το δικό μας το πρόγραμμα από την πρώτη μέρα και από την 22 Μαΐου, καταρτήσαμε από την αρχή ένα νέο πρόγραμμα επισκέψεων σε όλες τις κοινότητες και τις γειτονιές της Ζακύνθου. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Γιώργο τον Καραμέρο εδώ. Τη Δευτέρα, προχθές, ήταν ο Γιώργος ο Βασιλιάδης και πήγαμε σε ανοιχτή συγκέντρωση. Σήμερα το βράδυ επισκεφτόμαστε από τις 7.30 μέχρι τις 11 πάλι κοινότητες του Δήμου Αλικών Ζακύνθου και το ίδιο θα κάνουμε μέχρι το Σάββατο τα μεσάνυχτα, όπου θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα και την ελπίδα μας για ανατροπή του αποτελέσματος και όσο το δυνατόν μια καλύτερη ποσόστοση και ένα καλύτερο πλασάρισμα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Δεν είμαστε θεροβάμονες, γνωρίζουμε ότι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν το βράδυ της 25ης Ιουνίου σχετίζονται, έστω και αν είναι άλλες εκλογές, με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Δουλειά όμως δική μας και χρέος και όφελος είναι να παλέψουμε χωρίς πλαφόν και χωρίς ταβάνι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Και αυτό μακάρι, θα κάνουμε. Μακάρι. Κύριε Ξένε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.